Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα, το βροχερό, ένα βάλς δηλαδή, βροχερό του Στέφανου Κουρκολή από το ορχιστικό του άλμπουμ The First Touch, First Touch μάλλον. Έχουμε στη γραμμή μας τον Στέφανο Κουρκολή. Εχθές δεν τα καταφέραμε, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Τέλος πάντων, απόψε εδώ είμαστε. Καλησπέρα σου. Επανέρχεσαι κάπως δυναμικά τώρα πλέον, έτσι, με αυτή την εμφάνιση στο Οδείο του Ηρώδου του Αττικού. Ναι, στο Ηρώδιο. Στο Ηρώδιο. Θεωρώ ότι η δυναμική δεν έχει να κάνει με τον χώρο. Ναι, εντάξει. Αλλά έχει να κάνει με τον σκοπό, δηλαδή. Το σκοπό, μπράβο, ναι. Γιατί εδώ τώρα είναι ιερός ο σκοπός αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Σαφώς και ο χώρος είναι ένας πολύ σπουδαίος χώρος, από τους ιερούς έχω ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά και αλλού και να γινόταν, δηλαδή και στο σπίτι μου που λέω λόγο να γινόταν. Ναι, ναι. Ο σκοπός είναι που το κάνει. Ναι, γιατί αυτή η ένωση μαζί για το παιδί έχει κάνει πολλά πράγματα και κάνει. Πολλά αληθινά πράγματα κάνει, ναι. Και για νέους ανθρώπους εκτός από τα παιδιά. Και επίσης μια ένωση που κινδυνεύει με λουκέτο. Και ειδικά τώρα τις εποχές που ζούμε, ναι. Να ακούμε ότι άνθρωποι που πραγματικά μπαίνουν μπροστά για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους να μην έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, το θεωρώ και λίγο, τι να πω, τρελό. Ναι, ναι, το γιατί, λιγότερο μπορώ να πω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πίσω από την Ένωση είναι ιδρύματα τα οποία έχουν φοβερά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, ακριβώς. Ιδρύματα που βοηθάνε τα παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες πολλές φορές. Τα παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες σαφώς, αλλά όχι μόνο τα παιδιά, αλλά ναι, και τους νέους ανθρώπους. Τους νέους, ναι. Εγώ ξέρω κάτι, συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν πραγματικά ανακάλυψα εντός εισαγωγικών το τι είναι το μαζί για το παιδί. Όταν ακόμα ευαισθητοποιείται για παιδιά ή νέους ανθρώπους που οι γονείς τους έχουν προβλήματα, ναι. Καταλαβαίνεις πόσο βαθύ είναι. Ναι, γιατί όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στα παιδιά. Αυτά έχουν αντίκτυπο, ναι, στον ψυχικό, ναι, κόσμο του κάθε εφήβου. Και να σου πω κάτι, και εγώ στην εφηβεία μου τουλάχιστον έχω βιώσει θέματα αντίστοιχα με την οικογένειά μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθώ για αυτό, να το κάνω σκοτεινό, ναι, το σημερινό βράδυ. Απλά καταλαβαίνεις, και γι' αυτό και ήταν και τόσο άμεση η ανταπόκρισή μου. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ ξέρω για τα προβλήματα, έτσι, με τα παιδιά και με τα παιδιά που έχουν και ιδιαιτερότητες, γιατί είχα και ο ίδιος έτσι προσωπική εμπειρία. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την ιστορία και πρέπει να βοηθάμε αυτές τις καταστάσεις. Και ειδικά τώρα. Ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες, θα έλεγα. Ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες που είναι ευαισθητοποιημένοι. Ή αυτοί που είναι, έστω, αυτοί που είναι. Κατάλαβες. Εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία των καλλιτεχνών. Δεν θα ήθελα δηλαδή να. Ούτε καν να διανοηθώ ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Προσπαθώ και κρατάω την όμορφη πλευρά των πραγμάτων. Και αν θέλεις το κάνω και αυτό και γενικότερα, δηλαδή μιλώντας τώρα σε μια περίοδο που βιώνουμε ως Έλληνες, η οποία είναι τραγική, ναι, και ζούμε μια κατοχή, δηλαδή όπως ακριβώς, μπορεί να μας, μια κατοχή χωρίς αντίπαλο ουσιαστικά, έτσι, γιατί τουλάχιστον, ναι, δεν είναι ορατός. Ξέρανε ποιον έχουν να πολεμήσουν, έτσι, να σαμποτάρουν. Δεν έχουν ορατό αντίπαλο τώρα, ναι. Εδώ είμαστε λίγο με έναν αντίπαλο σκιά, ναι, ναι, με αποτέλεσμα να βιώνουμε ένα τεράστιο ερωτηματικό, να βιώνουμε μια τεράστια αγωνία μάλλον και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο ο ρόλος του καλλιτέχνη ή ο ρόλος του δημοσιογράφου ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι ο ρόλος όλων μας να γίνουμε μία γροθιά. Δηλαδή ιστορικά έχουμε αποδείξει ότι όταν οι Έλληνες γινόμαστε μία μπουνιά, δεν μπορεί κανένας να μας βάλει κάτω. Δηλαδή, το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο αμήν όμως, αυτό είναι το θέμα. Τώρα που φτάσαμε όμως, δεν ξέρω αν δεν έχουμε φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ θεωρώντας ότι αν δεν έχουμε φτάσει στο αμήν, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να φτάσουμε στο, ναι, αμήν, ναι, ότι είναι η στιγμή πια που πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε. Ναι, σωστά. Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι μας και να πετάξουμε το κακό DNA. Το 50% του DNA μας που λέει βγάλει το μάτι του άλλου. Ναι, ναι. Το οποίο και αυτό μελετήσανε και σπουδάσανε οι έντεχνοι φίλοι μας. Ναι. Απ' έξω, και αυτό εκμεταλλεύτηκαν,
Θα έπρεπε λιγάκι να πάρουμε το άλλο μισό του DNA μας που λέει αυτό το πράγμα. Ακριβώς όταν γίνουμε μία γροθιά, κανένας δεν μπορεί να μας βάλει κάτω. Τι να πω. Πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον τώρα και όπως λέει και η φίλη μου, αγαπημένη στιχουργός η Ρέβεκα Ιρούση, και σε ένα κομμάτι που ειδικά γράφτηκε για αυτόν τον σκοπό της συναυλίας, να γίνουμε όλοι μια αλυσίδα. Ναι. Τώρα είναι η στιγμή ή θα πρέπει να γίνουμε αλυσίδα. Ναι, και νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις όπως αυτή της βραδιάς της 26 Σεπτεμβρίου δίνουν αυτό το στίγμα, έτσι. Θεωρώ πως το δίνουν και ελπίζω στο να γεμίσει, όχι για μένα, ειλικρινά το λέω αυτό από ψυχής, να γεμίσει ο χώρος για να μπορέσει πραγματικά να... Ναι, γιατί τα έσοδα θα πάνε για το... Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ευτυχώς τα μηνύματα της προπόλησης είναι πάρα πολύ ισχυρά και θεωρώ ότι ένα γεμάτο ηρώδιο θα γεμίσει ψυχές ανθρώπων που, που τις έχουν ανάγκη πραγματικά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Έχεις επιλέξει και φωνές που έχουν η καθεμία έτσι ένα δικό της δεν το συζητώ, μια δική της βαρύτητα. Βαρύτητα και ιστορία και τα πάντα. Και θα ήθελα εδώ να σταθώ δηλαδή στην συμμετοχή της Άλκησης της Πρωτοψάρτη, που τη βάζω πρώτη, γιατί με την Άλκηση έχουμε μια έτσι οικογενειακή πλέον σχέση. Αλλά συγκινητικότατη η περίπτωση της διεθνούς φήμης σοπράνου της κυρίας Σόνιας Θοδωρίδου, η οποία έρχεται από το Βερολίνο ειδικά γι' αυτό, της Ελεονόρας Λανέλη, του Αντώνη του Ρέμου, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε καν να τους πω την κουβέντα και είπανε ναι. Και πάρα πολύ μένω σε αυτό. Όπως επίσης μένω στον υπέροχο μαέστρο μας και διευθυντή του μεγάλου μουσικής, τον Νίκο τον Τσούχλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα ότι ο Νίκος ο Τσούχλος το να διευθύνει την εξαιρετική ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, καταλαβαίνεις ότι είναι επίσης προσφορά. Δηλαδή δεν είναι απλώς κάνουμε τη δουλειά μας. Όλη αυτή η σύμπραξη είναι σύμπραξη ψυχής. Μουσική δική μου, φίλη μου, οι οποίοι θα προσθέσουν και μια διαφορετική, αν θέλεις, έτσι, αίσθηση στο όλο άκουσμα. Οι πάντες. Είμαι πραγματικά συγκινημένος με αυτό το θέμα. Πραγματικά συγκινημένος. Το πώς όλοι τρέξανε δίπλα για αυτό το σκοπό. Σε αυτή την συναυλία θα ερμηνεύσεις και κάποιες συνθέσεις από αυτό, από το First Touch, κατά... Ναι, βεβαίως. Και το πρόγραμμα... περιλαμβάνει δύο έργα δικά μου τα οποία είναι συμφωνικού χαρακτήρα, είναι ουσιαστικά δύο έργα για πιάνο και ορχήστρα. Το ένα είναι αυτό που έχει κάνει πάνω σε θέματα του Σμέτανα, σε ένα θέμα του Σμέτανα. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα στο Μολδάβα. Ναι, στο Μολδάβα. Ναι. Ουσιαστικά ναι, και ο Μολδάβας είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι που και ο Σμέτανα, ο μεγάλος Σμέτανα, το είχε πάρει και το είχε αναπτύξει με το μαγικό του τρόπο. Και το δεύτερο είναι ένα κονσερτίνα που έχω κάνει για πιάνο και ορχήστρα, έργα τα οποία τα είχα γράψει στα μέσα του 90. Και ειδικά το κονσερτίνα θα είναι αυτό που λέμε σε δεύτερη γραφή, δηλαδή επειδή έχει ένα jazz και ένα Latin χαρακτήρα, έχω προσθέσει ηλεκτρικό μπάσο και Latin κρουστά για να του δώσω έτσι μια καινούργια, αν θέλεις, αίσθηση. Μορφή, σαφώς κάποια κομμάτια από το First Touch, αυτά στο πρώτο μέρος. Και στο δεύτερο μέρος θα ψιθυρίσω, έτσι μου αρέσει να το λέω, στο πιάνο μου μαζί με την ορχήστρα κάποια από τα παλιά μου τραγούδια, ενώ τα τραγούδια που έγραψα στη μουσική μου εφηβεία. Και μετά σαφώς θα ανέβουν στη σκηνή όλοι αυτοί οι υπέροχοι ερμηνευτές. Μεγάλη απώλεια ο Δημήτρης Μητροπάνος, που θέλω να το πω αυτό, γιατί επρόκειτο να είναι, ήταν, τέλος πάντων, από τους πρώτους που είπανε το ναι, από τους πρώτους που είπανε το ναι και τα έφερε έτσι. Τέλος πάντων, ένας μεγάλος Έλληνας χάθηκε, ακόμα ένας μεγάλος Έλληνας, και σε περιόδους που η χώρα μας έχει τόσο ανάγκη από μεγάλους Έλληνες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί ακούει και θα ακούσει τη συναυλία και με δίπλα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος τώρα θα πάρει μια γεύση αυτής της πλευράς σου, έτσι, της πλευράς σου που έχει σχέση με τη συμφωνικό ήχο, με το πιανιστικό.
Με την σολιστική σου πλευρά, η αλήθεια είναι ότι επειδή γνωρίζω ότι θα υπάρξει και μια, τα ξέρω εγώ αυτά γιατί ήμουν και στην παρουσίαση του Μεγάρου, στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξει μια συναυλία σου στο Μέγαρο, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Κάτι επίσης που περιμένω με μεγάλη λαχτάρα. Στις 3 Δεκέμβρη, πρωτοθεώς, είναι ένα ρεσιτάλ, μουσική χωρίς σύνορα. Είναι αυτό που θέλω λιγάκι εντός εισαγωγικών να αποδείξω, είναι αυτό που λέω πάντοτε, ότι η μουσική είναι μία. Θα είναι ένα ανατρεπτικό και πάλι εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αποδεικνύοντας πόσο σχέση μπορεί να έχει ο Ραχμάνινοφ με τον Τσιτσάνη ή ο Χατζηδάκης με τον Νίνο Ρότα ή ο Θεοδωράκης με τον Προκόφιεφ. Δηλαδή, κάπου εκεί θα κινηθεί το όλο. Και θα προηγηθεί μια μεγάλη μου περιοδία στη Ρωσία από τις 27, δηλαδή την επομένη της συναυλίας. Φεύγω και πηγαίνω στην πραγματικά άκρη Θεού. Είναι ούτε που θυμάμαι το μέρος, είναι πιο πέρα για την Ιαπωνία γεωγραφικά, άμα το δεις. Ξεκινά μια μεγάλη περιοδία. Σόλο εννοείς? Αυτό είναι, ναι. Κυρίως είναι σόλο, όχι σόλο μόνο. Είναι, κάποια είναι σόλο, κάποια είναι με ορχήστρες. Είναι μια περιοδία, τέλος πάντων. Ωραία. Οπότε καλή επιτυχία. Αυτά είναι τα μελλοντικά σχέδια. Ναι. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα έτσι να μείνουμε στο άμεσο. Καλά, εγώ τώρα το είπα αυτό επειδή το έμαθα. Στο Μέγαρο. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να τονίσουμε ακόμη για αυτή τη βραδιά. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω για αυτή τη βραδιά είναι ότι την περιμένω σαν μικρό παιδί κι εγώ. Περιμένω τη στιγμή που θα ενώσουμε τις ψυχές μας όλοι. Ναι. Ξέρεις, αυτό είναι το μαγικό σε μια συναυλία. Δεν υπάρχει διαχωριστικό μεταξύ του κόσμου και του καλλιτέχνη ή των καλλιτεχνών. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Μεταξύ πρέπει να είναι ενιαίο. Πρέπει να είναι μια ανταλλαγή ενέργειας, αν θέλεις. Ναι. Μια ανταλλαγή ενέργειας η οποία έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός είναι να κάνουμε κάποιους ανθρώπους να χαμογελάσουν. Mm-hmm. Να έχουμε γελάσει η ψυχούλα τους μάλλον. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Πιστεύω ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και τι να πω, εύχομαι να επιβεβαιωθώ σε αυτό που λέω. Και μετά από αυτό ας ευχηθούμε από αυτή τη βραδιά να υπάρχουν και άλλες βραδιές για να βοηθηθούν και αυτή η ένωση μαζί για το παιδί, αλλά και γενικώς να βοηθούν αυτά τα ιδρύματα που έχουν πρόβλημα. Και όχι μόνο να είναι βραδιές, να είναι μέρες, να είναι ξημερώματα, να είναι όλες οι ώρες της ημέρας, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Γιατί δυστυχώς, όπως έλεγα προηγουμένως, πολλές φορές στην Ελλάδα, τα παιδιά με προβλήματα και γενικά οι νέοι, αντιμετωπίζονται σαν πολίτες, εδώ στην Ελλάδα έχουν αντιμετωπιστεί σαν πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Ξέρεις κάτι, Πανταζή μου, συγγνώμη που κλέβω από το χρόνο σου τον πολύτιμο. Απλά επειδή είμαι ενεργό μέλος στα Special Olympics μέσα από τη μουσική μου τα τελευταία 14 χρόνια και έχω ζήσει από κοντά αυτούς τους υπεραθλητές, δηλαδή έτσι τους ονομάζω. Τα ξέρω όλα αυτά, το πώς και γιατί. Απλά νομίζω ότι πια μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση ως κοινωνία και ως ευαισθησία, όπου αρχίζουμε αυτό και το πετάμε και τα βλέπουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Ναι. Και θέλω να το ελπίζω αυτό, δηλαδή, ότι δεν μπορούμε πια να απομονώνουμε ομάδες ανθρώπων με κάποια, ενδεχομένως με κάποιες ατυχίες, αν θέλεις. Γιατί καμιά φορά αυτοί οι άνθρωποι μας βάζουν τα γυαλιά, κυριολεκτικά. Ακριβώς. Μα πόσα μετάλλια μας φέρανε, έτσι. Μα ακριβώς. Και με τη θέλησή τους και με την πίστη τους και με ένα μάθημα ζωής προς όλους μας, οι οποίοι λίγο πολύ καθόμαστε σε ένα καναπέ και τα βλέπουμε και... Ναι, σωστά. Λοιπόν, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, πιστεύω θα υπάρξει, έτσι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, την αγάπη μου σε όλες και όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία και για τη χώρα μας και για όλους. Και καλή επιτυχία και στα σχέδια τώρα στην τουρνέ, έτσι, και στα υπόλοιπα. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά και στο Μέγαρο. Εντάξει. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια.